Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος ο Διονυσόπουλος. Δηλώνω φίλος των Λιμιών και της Λιμιακής Μουσικής. Είμαστε εδώ σήμερα στο πλαίσιο ενός προγράμματος αναβίωσης και μελέτης λίγο του παλαιότερου μικρασιάτικου ρεπερτορίου και του ρεπερτορίου των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια απλώς για να ξέρουμε πάνω κάτω τι θα ακούσουμε. Παλιότερα υπήρχε ένα ρεπερτόριο το οποίο ήταν στην καθημερινότητα που από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην ουσία έχει υποχωρήσει. Ήταν το ρεπερτόριο των κλειστών χώρων, το ρεπερτόριο των αμανέδων και των τραγουδιών της ψυχής, που ήταν τα σμυρναϊκά τραγούδια και τα τραγούδια του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτά έχουν δώσει τη θέση τους σε άλλο ρεπερτόριο, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Η ιδέα ήταν λοιπόν να βρούμε μουσικούς και ντόπιους, αλλά και μουσικούς από την Ελλάδα, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το παλιότερο ρεπερτόριο, και να δείξουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον και είναι μια αξία η οποία έχει υποχωρήσει και είναι μια αξία την οποία εν πολλής την έχουμε χάσει. Μαζί μας είναι κάποιοι από τους σημαντικότερους μουσικούς της Ελλάδας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω έναν-έναν, ξεκινώντας από δεξιά μου, δηλαδή από αριστερά σας, είναι ο Γιώργος ο Ψάλτης στο βιολί. Δεν είναι ίσως τόσο γνωστός εδώ, αλλά είναι γνωστός στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Παίζει ένα βιολί το οποίο, όλοι βέβαια παίζουν βιολί, αλλά ο καθένας παίζει με ένα δικό του τρόπο. Ο Γιώργος παίζει ένα βιολί το οποίο μας παραπέμπει σε παλιότερες πρακτικές, δηλαδή παίζει μαλακά διαστήματα και το κρατάει και διαφορετικά το βιολί. Έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε. Όπως επίσης είναι ένα βιολί το οποίο έχει αρκετά αυτοσχεδιαστικά στοιχεία στο παίξιμό του ο Γιώργος. Ο επόμενος είναι ο Νίκος ο Ανδρίκος, ο οποίος παίζει ένα όργανο που οι μουσικοί το λένε λάφτα, έτσι λέγεται στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για ένα όργανο το οποίο εμείς το λέμε πολίτικο λαούτο. Είναι ένα υβρίδιο μεταξύ ουτιού και λαούτου. Έχει δηλαδή ήχο ουτιού και κατασκευή κατά κάποιο τρόπο σαν λαούτο. Ο Νίκος Ανδρίκος, εκτός από το όργανο αυτό, θα τραγουδήσει. Ο επόμενος είναι ο Τόλης ο Τσαρδάκας, που παίζει ένα μυθικό όργανο, δηλαδή έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη φιλολογία, το όργανο Κανονάκι. Ένα όργανο που μας έρχεται από πολύ παλιότερα. Είναι ένα δύσκολο όργανο, αλλά στην ουσία είναι ένα όργανο το οποίο μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί ότι είναι και λίγο το θεωρητικό όργανο της Ανατολής. Για τα επάνω μέρη, γιατί προς τη Μέση Ανατολή το θεωρητικό όργανο είναι κυρίως το ούτι τις τελευταίες δεκαετίες. Συνεχίζουμε με ένα όργανο το οποίο και εδώ υπήρχε και υπάρχει κατά κάποιο τρόπο και ήταν βασικό όργανο της κομπανίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και των απέναντι παραλίων, είναι το Σαντούρι. Το παίζει ο Μάριος Παπαδέας, ο οποίος τραγουδά κιόλας. Ένας γνήσια λαϊκός μουσικός, παρά το νεαρό της ηλικίας του, νομίζω ότι μας υπόσχεται πάρα πολλά. Στη συνέχεια είναι ο Γιάννης ο Νιάρχος, ο οποίος παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Ένας λαϊκός μουσικός, ο οποίος τραγουδάει βέβαια παλιότερο ρεπερτόριο από τη δισκογραφία, ρεμπέτικα και λαϊκά, αλλά έχει εξειδικευθεί και στους αμανέδες. Ξέρει όλο το ρεπερτόριο των αμανέδων και μάλιστα το λέει με έναν τρόπο που πραγματικά μερικές φορές μας ξαφνιάζει. Στη συνέχεια, κιθάρα, ο Αλέκος ο Καφούνης. Και τέλος, στο Μπεντήρ και στα διάφορα κρουστά, ο Στρατής ο Σκουριέας. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέκος και ο Στρατής είναι μαθητές του Νίκου του Ανδρίκου. Ο δε Γιώργος Ψάλτης, Νίκος Ανδρίκος, Τόλης Τσαρδάκας, εκτός από την λαϊκή μουσική, ως λαϊκή μουσική, είναι και πια και οι δάσκαλοι ενός σπουδαίου τμήματος
σε πανεπιστημιακό επίπεδο, που είναι το τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής στην Άρτα, που έχει γράψει τη δική του ιστορία και έχει βγάλει και σπουδαίους μαθητές. Και θεωρώ ότι μαζί με τα μουσικά γυμνάσια, στην ουσία έχουν αλλάξει το σύγχρονο μουσικό τοπίο. Μαζί μου είναι βέβαια εδώ και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, δεν τον βλέπω, είναι ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, του οποίου ήταν η βασική ιδέα για να στηθούν όλα αυτά τα πράγματα, διότι αυτό το πλαίσιο των συναυλιών και όλων των δραστηριοτήτων μαζί με ένα ντοκιμαντέρ που θα γίνει, ήταν δική του ιδέα και είναι σε συνεργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πόλεων από το Πλωμάρι της Λέσβου. Οι εκδηλώσεις αυτές που κάνουμε είναι σε μέρη τα οποία δεν είναι πολυπληθυσμιακά, δεν είναι τα μέρη που έχουν πολύ κόσμο, είναι λίγο περιφερειακά. Η Λίμνος δυστυχώς για σας και για όλους μας που την αγαπούμε είναι κατά κάποιο τρόπο περιφέρεια, παρότι είναι ένα μεγάλο νησί. Ακόμη πιο μεγάλη περιφέρεια είναι ο Αϊστράτης που κάναμε χθες μια συναυλία. Περιφέρεια και στην Μυτιλήνη που κάναμε μια άλλη συναυλία είναι το Πλωμάρι σε σχέση με την κεντρική πόλη. Αλλά όλο το Ανατολικό Αιγαίο είναι πια μια περιφέρεια. Δεν ήταν ποτέ κέντρο, διότι το βλέπετε και από τις μέρες μας, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στα νησιά έχουν ένα πρόβλημα. Κυρίως επικοινωνούν μέσω Πειραιά ή μέσω Αθηνών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το πούμε κάποτε, θα πρέπει να συγκροτηθεί ως περιφέρεια το Ανατολικό Αιγαίο και να έχουν τη δική της ταυτότητα αλλά και τη δική της επικοινωνία. Νομίζω ότι είπα πάρα πολλά. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε. Στη συνέχεια του προγράμματος, αν κάποιος από εσάς θέλει να πάρει το μικρόφωνο να πει κάποιο τραγούδι, είναι ευπρόσδεκτος. Αν θέλει να χορέψει, με γεια μας, με χαρά μας. Και σας έχω και μια έκπληξη, που είναι έκπληξη για μας, για εσάς ίσως είναι λίγο πιο γνωστά. Θα είναι μαζί μας απόψε και η οικογένεια του Σωτήρη του Μαυράτη. Ο Σωτήρης με την κυρία Γεωργία και τον Δημήτρη και θα μας χαρίσουν μερικά από τα παλιά τραγούδια. Έτσι όπως τα ξέρουν από τους Αγιοδημητριάτες, δηλαδή από τους πρόσφυγες που ήρθαν από απέναντι από το Ρέις Δερέ. Καλή διασκέδαση, ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Thank you.
τριάντα φίλια στα φύλλα Μπραμά θα τα κάνω φορέσια αμάν γελαμάν σε
çakıcı yar fidan boylum. Yıkarız konakları. Bize de derler çakıcı yar fidan boylum. Yıkarız konakları. Sevdim senden huzur yok, yaprağında düzüm yok. Sevdim senden huzur yok, yaprağında düzüm yok. Zeybek vuruldu yar fidan boylu. Çakıcıya sözüm yok. Kamalda zeybek vuruldu yar fidan boylu. Çakıcıya sözüm yok. Mestiz mirniz ta vurma, kes ta kriya ta nera. Mestiz mirniz ta vurma, kes ta kriya ta nera. Çakıcı yar fidan boylu, Leon Garisti ister ya. Menam elene çakıcı yar fidan boylu, İster ya.
Thank you.
σου.
Ελένα. Ελενάκη.
Αποστόλη, μια χαρά τα φιλάκια σου.
μου ανεγλίκες. Thank you.
κόσμου σ' αγαπώ. Θα στο υπό ότι φως μου σ' αγαπώ. Thank you.
Μπράβο Μάρια, μπράβο παιδιά. Τραγούδια που μας μεταφέρουν σε μνήμες παλιότερες, στους παλιούς Μπρινιούς, ίσως η Αγία Φωτεινή θυμίζει την εκκλησία της ελληνικής συγκίας. Και σε κάποιους παλιότερους αγιοδημητριάτες, αυτά θυμίσανε, τους πήγανε χρόνια πολλά πίσω. Η κυρία Γεωργία μου λέει, ο Νίκος Αντρίκος, αυτό λέει το παιδί εκεί, τραγουδάει σαν τον πατέρα μου, η κυρία Γεωργία. Και ο Γιάννης λέει, μας θύμισε το μακαρί, τον αείμνηστο, τον Δημήτρη, το Μαρινάκι. Εγώ τώρα με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να φωνάξω να μας έρθει κοντά μας η οικογένεια Μαυράκη, να μας πει μερικά αγιοδημητριάτικα τραγούδια, μερικά ρεζιντεριανά. Είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή για να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι σημερινές συνθήκες με τη δροσιά και τον αέρα δεν είναι καθόλου συνθήκες καφέ αμάν. Είναι κάθε άλλο παρά καφέ αμάν. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε σε κλειστό χώρο, με λίγο καπνό, ας το απαγορεύει η ΕΟΚ, με μεζεδάκια κτλ. Τότε νομίζω θα ήταν ο τόπος τους ακριβώς αυτά τα τραγούδια και θα παίρνανε και άλλη διάσταση. Αλλά νομίζω ότι με την σκέψη μας μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο συμβολικό τόπο. Δημήτρης Μαυράκης, κιθάρα και φωνή. Γεωργία Μαυράκη, φωνή. Και ο γενάρχης της οικογένειας, Σωτήρης Μαυράκης, στο τραγούδι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ένα, δύο. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από εμάς. Μεγάλη μας τιμή που είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους μουσικούς. Ευχαριστούμε και τον κύριο Διονυσόπουλο, το πιο σπουδαίο μουσικολόγο στην Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά. Και τον κύριο Παπαγεωργίου. Θέλετε να κάτσετε. Κυρία Γεωργία, δεν έρχεστε καλύτερα δίπλα στον Δημήτρη. Θα πας πιο μπροστά, κάτσε εσύ και εγώ θα πω. Ευχαριστώ. Thank you.
γανά το νερό, ρε για γανά το νερό. Γιατί με φεύγει, με φεύγει, ρε για γανά το νερό. Και σου ζήτησα λιγάκι άμα. Παρηγοριά, η καρδιά παρηγοριά, γιατί με θέσεις και με θέσεις, η καρδιά παρηγοριά. Να μην περδέψει γλώσσα μου και σας διακοπαραδείσω. Για να τα χείλη μου μελετά, τόσα κι αν έχεις στην καρδιά, όλα φανερώσε τα. Για να γαίνα, για να γαίνα, για να γαίνα. ζωγραφισμένη. Η
δεν ζωγράφιζει με τη γνώμη κι εγώ μ' αυτό το νου να δούμε ποιος θα πέσει με τίτανο νου να δούμε ποιος θα πέσει με τίτανο νου μ' αυτή τη γνώμη κι εγώ μ' αυτό το νου. Ο Τζερεμές είναι σόλ. Thank you.
σπηλιών κι εγώ επετούσα. Στα ύψη ψηλά στα κλαδιά. Τώρα όμως εσβήστη πνοή μου. Ένας βήχας λεπτός μαγρύπνα. Τώρα όμως εσβήστη πνοή μου. Ένας βήχας λεπτός μαγρύπνα. Πέσει.
Ρίξε τις δυο σαγκάλες μέσα βάλε με. Μάζεψε εσύ τα άγια σε μια γιορτίτσα μου. Και εγώ τα βελονιάζω. Πούλησε την αγάπη σου Γιώργιτσα μου. Και εγώ την αγοράζω. Γιούλα, 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 έλα πάρε με. Άνοιξε τις δυο σαγκάλες μέσα βάλε με. Έλα, γιούλα, 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 έλα πάρε με. Άνοιξε τις δυο σαγκάλες μέσα βάλε με. Πάλι καρδιά και μέσα.
σας το ρε, εις δε ρε, βάζονται παλικάρια, στις Μυρνείς βάζουνε ταρνιά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σωτήρη, να σου δίνει χρόνια ο μεγαλοδύναμος να είσαι έτσι φάρος και να μας δείχνεις τον πλούτο των παλιών. Ευχαριστούμε την κυρία Γεωργία, ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Μαυράκη. Να είστε καλά, να είστε καλά και να κρατάτε καλά, γιατί και ο Δημήτρης μεταλαμπαδεύει σε νέα παιδιά την μουσική πράξη. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Ποιο είχατε κάνει? Τζιβά έρημα, ναι. Αυτό που είναι σαν το μαγνιόλι. Α, το κόκκινο σαμπάλο, αυτό που είναι... Το φά. Thank you.
μάτουσα μικρή, καμό μάτουσα κρίμα. Που τραγουδάω στο καφέ άμα
Κλαίει η καρδιά
στενά χάμα, να χάμα. Δάκρυζει στα τα κυλί σου,
Ευχαριστούμε.